Συν το, αυτό που θέλω να πω, παιδιά, η μαμά ήξερε ότι είναι ο Σάκης. Η μαμά παίζει με δεν το ήξερε. Δεν το ήξερε, δεν το ήξερε, παιδιά, φάνηκε αντίδρασή τη. Το είχε στήσει με τον αδελφό του και υποτίθεται ότι θα πήγαινε ένα σκούριερ. 100%. Το είχε πει, το εξηγεί το παιδί. Και να πω κάτι για τα social media. Γιατί βλέπετε κάτι τόσο όμορφο. Και είναι μερικοί άνθρωποι, παιδί μου, πραγματικά δεν ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι στα social που είναι εξαιρετικοί, που θα πούν τον καλό του λόγο ή που θα πούν την άποψή του με ωραίο τρόπο. Κάποιοι βγάζουν τέτοια κακία και τόσο πικρόχολα σχόλια, τα οποία δεν διανοούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Για τον οποιοδήποτε το λέω, να βρίσκουν τόσο πολύ μέσω Instagram, μέσω Twitter. Να σου πω κάτι, θα σου πω ένα παράδειγμα. Να διαφωνήσει, ναι, αλλά όχι να βρίσκει. Βρίζανε κατά το συγκεκριμένο. Αυτό είναι ντροπή. Στο φινάλε με το δούνε. Πήγα στο γάμο τη καλύτερη μου φίλη, μέσα στη συγκίνηση. Συγκίνηση πραγματική, την κοίταγα με τόση αγάπη γιατί τη λατρεύω, είναι η καλύτερη μου φίλη, είμαστε 20 χρόνια φίλες. Φορούσα ένα φόρεμα το οποίο ήταν γκρίζο, ασημένιο. Τέλος πάντων, στη φωτογραφία φάνηκε πιο ανοιχτό. Το τι βρίσιμο, μου ρίξαν από κάτω. Πώς είναι δυνατόν να πηγαίνει σε λευκό, ποτέλευκο, στο γάμο της φίλης σου. Ρε παιδιά, φόρεσα ανοιχτόχρωμο γιατί η φίλη μου είπε ότι θέλω να βάλει ανοιχτόχρωμο. Δεν έβαλα λευκό εννοείται και η φίλη μου ήταν η πιο όμορφη νύφη του πλανήτη. Πώς είναι δυνατόν να μπω στη διαδικασία, δηλαδή γράφαν τέτοια κακεντρεχή σχόλια. Που δεν πιστεύεις ότι σε μια τόσο όμορφη στιγμή μπαίνει ο άλλος στη διαδικασία να σχολιάσει τόσο πικρόχολα. Αυτό θέλω να πω και το βίντεο του Σάκη. Τέλος πάντων, μ' άρεσε πάρα πολύ που μίλησε τόσο ωραία με τη Χριστίνα.